και ακολούθως να γνωρίζετε ότι η διαδικασία, δηλαδή και να θέλαμε, κυρία Πρίτζη, να το κάνουμε τον Αύγουστο, που όπως καταλαβαίνετε όλοι, νομίζω ότι και η Δημοτική Αρχή, δηλαδή και οι δημοτικοί, οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας κλπ. Σκέφτονται βασικά με τον ίδιο τρόπο και να θέλαμε να το κάνουμε Αύγουστο, δεν προλαβαίναμε. Απ' την άλλη μεριά, επειδή είναι ένα δρόμο που είναι οδοποιία, δεν μπορεί να το κάνει το χειμώνα. Ναι, η οδοποιία όμως δεν γίνεται το χειμώνα. Δεν έχουμε τον τύπο της ασφάλτου εδώ, ώστε να μπορούμε να κάνουμε έργα το Δεκέμβριο, το Γενάρη, το Φλεβάριο, όπως γίνεται σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή ακόμα και στις Κυκλάδες σε κάποια νησιά. Αυτό λοιπόν μας βάζει ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να το έχουμε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι δημότες που μας ακούν στο μυαλό. Ότι όταν έχεις ένα έργο το οποίο κάνεις μία σειρά που πολλές φορές είναι 5, 6, 7, 8, 9 βήματα για να φτάσει να γίνει ο διαγωνισμός, είναι παντελώς αδύνατο, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό. Ούτε μάγος αν είναι, δεν μπορεί να φέρει το έργο ώστε να ξεκινήσει σώνει και καλά την ημέρα που θέμε. Απλά, αν φτάσουμε, αν αυτό το έργο θεωρητικά, το λέω για γενικότερα, για άλλες φορές, έφτανε να πρέπει να ξεκινήσει ο εργολάβος Αύγουστο, δεν θα του λέγαμε να ξεκινήσει Αύγουστο, θα το ξεκίνα και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά σας λέω ότι είναι τόσα τα πράγματα που πρέπει να συγχρονιστούν. Οι εγκρίσεις που έρχονται από τρίτους, από υπηρεσίες που ασωπατήσουν σε 45 μέρες, 60 μέρες, διαδικασίες διαγωνιστικές, οι ενστάσεις, που είναι αδύνατο να κάνει ένα προγραμματισμό και να πισώνει και καλά θα ξεκινήσω το Μάιο. Εγώ βλέπω μια λαθεμένη πολιτική, την οποία ήρθατε και την υποστηρίξατε και με λόγια εδώ. Ότι χρησιμοποιείται μόνο ένα τύπο ασφάλτου. Δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε όλες τις ασφαλτοστρώσεις τον Αύγουστο, επειδή ενδεχομένως ένας μόνο εργολάβος έχει το συγκεκριμένο τύπο. Και επομένως, εάν χρειαστεί σε κάποια στιγμή να κάνουμε ένα μεγαλύτερο έργο ή να χρησιμοποιήσουμε δρόμο, θα τον κάνουμε Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα και βεβαίως θα πρέπει να μην κυκλοφορείτε στην ενδόχωρα της Ήρου και να μην βλέπετε το τι μπορεί να συμβεί όταν, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κλεισμένο το κομμάτι από το αεροδρόμιο μέχρι περίπου το πρώην Κοτσόβολος για να γίνονται εργασίες εκεί. Μήπως πρέπει να το αναθεωρήσετε αυτό, δηλαδή να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και άλλου τύπου άσφαλτο. Εγώ πάντως συμφωνώ με τον κύριο Απέργη, δυστυχώς. Ο κύριος Αλμπανόπουλος. Δεν ξέρω όμως σε ποιο πράγμα συμφωνείτε, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν επιλέγουμε εμείς ένα τύπο ασφάλτου. Ένας τύπος ασφάλτου παράγεται στο νησί. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει υποθεί αυτό τόσες φορές, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, υπάρχει ένας τύπος ασφάλτου στο νησί, δυστυχώς. Απαιτεί μια επένδυση από κάποιον επενδυτή για να γίνει ο τύπος ασφάλτου που είναι για να μπαίνει όλο τον χρόνο. Δεν υπάρχει αυτή η επένδυση στο νησί. Δεν παράγεται αυτή η άσφαλτο στο νησί. Δεν μπορούμε να την δημιουργήσουμε εμείς. Λοιπόν, επίσης. Συγγνώμη, κύριε Απέργη. Δεύτερον, ναι, θέλω να πω ότι η άποψή μου είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να φτιάξουμε εμείς άσφαλτο. Ο Δήμος, έτσι, δεν μπορεί να δημιουργήσει άσφαλτο. Δεύτερον, τα έργα στα οποία. Καταρχάς, ο τύπος ασφάλτου λοιπόν, που παράγεται στο νησί. Κύριε Αλμπανόπουλε, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν θέλετε, και να σας συμπληρώσω. Εμείς μόνο μπάζα παράγουμε, όχι άσφαλτο. Μόνο? Μπάζα. Λοιπόν. Ξέρετε ότι τα έργα και την άσφαλτο δεν την παραλαμβάνουν ούτε αντιδήμαρχοι ούτε κανείς. Παραλαμβάνουν οι τεχνικοί. Τους έχω εμπιστοσύνη. Πιστεύω ότι παραλαμβάνουν και τα έργα που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια είναι όλο και καλύτερα. Όχι γιατί δεν γίνονταν παλιά, αλλά γιατί γενικώς είμαστε όλο και πιο προσεκτικοί, μαθαίνουμε περισσότερο, είναι όλο και καλύτερα. Κύριοι συνάδελφοι, έλεγα λοιπόν ότι επειδή ζούμε και στη Σύρο, δεν ζούμε δηλαδή για παράδειγμα στη Δράμα ή στη Βόρεια Ελλάδα, είναι οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλτόστρωση αρκετούς μήνες του έτους. Δηλαδή, περίπου μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες και ξεκινώντας από το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, μπορούμε να ασφαλτοστρώνουμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του έτους. Κοιτάξτε, δεν είναι θέσφατο, είναι αποτυχία σας ότι δεν εκτελείτε πια μεγάλα έργα και επειδή δεν μπορείτε να εκτελέσετε μεγάλα έργα, δεν μπορούν να γίνουν και ιδιωτικές επενδύσεις όπως το να μπορεί να κατασκευαστεί και άλλου τύπου πίσα. Δεν θα μπορούσε, εάν ήσασταν εδώ. Ας πούμε, όταν κατασκευάζονταν το αεροδρόμιο, θα βλέπατε ότι η εταιρεία ήταν αναγκασμένη να πάει και να κατασκευάσει εδώ την πίσα της. Το ίδιο γινόταν και με τη Λαλακιά. Και, εν πάση περιπτώσει, σωστό είναι αυτό που λέτε στον επαρχιακό δρόμο. Αυτή τη στιγμή οι παρεμβάσεις που γίνονται από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, διότι είναι επαρχιακός κτλ. Αλλά εσείς θέσατε το ζήτημα εδώ, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο χρόνο ασφαλτοστρώσεις εκτός από το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτό το ότι δεν μπορείτε να βγάλετε μεγάλα έργα είναι ομολογία μιας πολιτικής. Μην έρχεστε τώρα και τα παρουσιάζετε και σαν κατόρθωμα και να σας πω για κάτι άλλο. Εάν θέλετε, φέρτε το στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε πόσο κοστίζουν τα μικροεργάκια αυτά
που τα έχετε καταντήσει να τα κάνετε σαν το κατάστοιχο του Μπακάλι στο Δήμο και πόσο αναντίστοιχα είναι σε ό,τι αφορά το οικονομικό του σχέδιο. Ποια είναι η ζημία που υφίσταται ο Δήμος σας προς αυτό. Λοιπόν, τουλάχιστον ας έχετε το γνώθι σε αυτό. Πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ακόμα μία φορά μου είπε ότι κομπάζω εδώ και δίνω μαθήματα κτλ. Εγώ εκτιμώ ότι δεν κομπάζω. Εν πάση περιπτώσει, είναι και θέμα των όσων μας ακούνε να κρίνουν. Το τεχνικό μας πρόγραμμα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα μικρό πλέον τεχνικό πρόγραμμα που είναι στην κατηγορία των 600 περίπου συν πλην χιλιάδων ευρώ το χρόνο. Με αυτό προσπαθούμε πραγματικά να κάνουμε αρκετά πράγματα ταυτόχρονα. Έρχεται εδώ προσφυγοφορία κάθε χρόνο. Μπορείτε να έχετε τις απόψεις σας και να προτείνετε να γίνει ένα μεγάλο έργο αντί για 20 μικρά που είναι αναγκαία, δηλαδή στα σχολεία, στις δημοτικές ενότητες, στις παιδικές χαρές. Έχουμε ανάγκη να κάνουμε έργα 20, 30, 40 χιλιάδων. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι κάνουμε κάτι κακό που διασπούμε το τεχνικό πρόγραμμα που είναι για όλες τις ανάγκες του νησιού σε 20 ή 30 έργα μικρότερο ποσού. Κατά την κρίση του συναδέλφου ήταν αναπτυξιακό έργο. Να πούμε έχουμε 600 χιλιάρια και πάμε να κάνουμε μια οδοποιία από εδώ μέχρι την Ποσειδονία, ας πούμε, καινούρια. Κύριε Πρόεδρε, απλά ήθελα να υπενθυμίσω στον κύριο Αλμπανόπουλο για να μην γινόμαστε μονομερείς και αν θέλετε αποσπασματικοί και να βλέπουμε συνολικά τα ζητήματα του Δήμου. Και πάλι θα το επιχειρούσα να είναι τουλάχιστον πιο ταπεινός και πιο μετριοπαθής, διότι αυτή τη στιγμή ίσως να μην έρχετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πράγμα που έπρεπε να το έχετε κάνει. Αλλά δεν σας αρέσει ποτέ ο έλεγχος και η κριτική, μόνο να έρχεστε εδώ και να αυτοεπαινείστε. Σας αρέσει. Μεγάλο έργο έχετε, το έργο αστικής ανάπλασης, το οποίο κυριολεκτικά οδεύει από ό,τι λένε, χωρίς να παίρνουν τις αντίστοιχες απαντήσεις, συνολικά στην απένταση. Αλλά αυτά βέβαια είναι διάλογος που γίνεται στις εφημερίδες. Δεν γίνεται ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Μην έρχεστε λοιπόν και μας λέτε τώρα ότι έχετε εργάκια της τάξης των 600.000. Έχετε την ανικανότητα να προωθήσετε μεγάλα έργα, ομολογημένο αυτό, και κατά συνέπεια δεν μπορείτε να προωθήσετε και αυτά που σας λέω, ότι γελάτε. Γελάτε για τα χάλια σας, ότι δεν μπορείτε να προχωρήσετε το έργο της αστικής ανάπλασης. Γελάτε, τι κάνετε. Και μόνο με την ειρωνία μπορείτε να επιβιώσετε. Πόσα από τα έργα της αστικής ανάπλασης, τα οποία και εμείς ήρθαμε εδώ και τα επικροτήσαμε και είπαμε ότι θα βάλουμε πλάτη, έχετε προχωρήσει. Γελάτε κιόλας. Όχι, κύριε Απέργη, καταρχάς παίρνω το λόγο προσωπικού για την ανικανότητα κλπ. Απλά, κύριε Απέργη, δεν γελάω, δεν γέλασα με εσάς και σε καμία περίπτωση δεν θα γελούσα με εσάς. Δεν μου προκαλείτε θυμηδία, ας πούμε, ή γέλωτα, έτσι, για να γελώ με εσάς. Αγαπητοί συνάδελφοι, ασφαλώς θα έρθει το θέμα της ολοκληρωμένης σχεδίου αστικής ανάπτυξης στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα έρθει σύντομα, μέσα στον Αύγουστο, γιατί περιμένουμε για την ακρίβεια ο Δήμαρχος, που είναι ενήμερος πάρα πολύ καλά για το θέμα. Περιμένουμε μια τελική προσπάθεια που πρόκειται να κάνει το επόμενο δεκαήμερο για να δούμε αν θα πενταχθούν ή όχι τα έργα του στρατοπέδου, ούτως ώστε να γίνουν αλλαγές. Συνεπώς, η έγκριση των αλλαγών θα έρθει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί προφανώς θα μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα συνολική. Δεν είναι ακριβής η οποιαδήποτε εικόνα ότι πάει το έργο συνολικά για απένταξη οτιδήποτε. Τα έργα ξεκίνησαν με δυσκολίες, γιατί με εξαίρεση ένα από τα 18 δεν είχαν κάποια μελέτη. Όλα τα έργα προσπαθούμε να τα υλοποιήσουμε. Κάποια έργα έχουν μειωθεί ο προϋπολογισμός τους με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάποια έργα θα ζητήσουμε από τη Διαχειριστική Αρχή να εγκρίνει, εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο συνενέσει την εισήγησή μας, να αντικατασταθούν δηλαδή από άλλα, τα οποία θα είναι εξίσου σημαντικά ή και σημαντικότερα από αυτά που αρχικά είχαν μπει, γιατί ο σχεδιασμός είχε γίνει το 2011. Το έργο θα υλοποιηθεί το 2014 και το 2015 στο μεγαλύτερο μέρος του. Είναι εκτίμησή μου ότι με τις προσπάθειες που κάνει η τεχνική υπηρεσία και όχι εγώ, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι αντιδήμαρχοι, ο καθένας δεν υλοποιεί έργο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς κάνουμε τις διαδικασίες, φροντίζουμε για το συντονισμό, φροντίζουμε να είναι οι συνθήκες τέτοιες, να δώσουμε τις προτεραιότητες, αλλά η τεχνική υπηρεσία κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες για να οριμάσει τα έργα αυτά και να μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Όταν στο πόδι γενικά λέμε ότι πάμε χάλια και θα πενταχθούν κτλ., νομίζω ότι δεν είναι μια ακριβής εικόνα. Μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο δεν έχει να κάνει με τα υπόλοιπα έργα. Δηλαδή, για να εντάξεις ένα άλλο έργο στο ΕΣΠΑ, πρέπει να έχεις ολοκληρωμένη μελέτη, να έχεις όλο το πακέτο των μελετών, να έχεις τα τεύχη δημοπράτησης κτλ. Για να εντάξεις το ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης, δεν ήταν προϋπόθεση να έχεις έτοιμες μελέτες. Το ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης της Ερμούπολης απαιτελείται, όπως γνωρίζετε, από 18 υποέργα, τα οποία είχε ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Μελέτες έτοιμες δεν υπήρχαν. Έπρεπε για να πάρουμε αυτό το πρόγραμμα να έρθουμε να προτείνουμε, να κατεβάσουμε ιδέες και να πούμε όλοι μαζί εδώ πέρα, τα παιδιά της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι αιρετοί που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, έπρεπε να πούν. Νομίζω ότι ήταν και ο Γιάννης Βρούτσος, ήταν μια συλλογική προσπάθεια, εκτός από τον Ανδρέα τον Γιαλόγλου, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Αλμπανόπουλο, ήταν ο Πιταούλης, ο Ζουλουφός, ο Βρούτσης. Δεν ξέρω αν μου ξεφεύγουν κάποιοι. Και έκατσαν και έκαναν ένα σχέδιο με 18 υποέργα, τα οποία δεν είχαν την οριμότητα που έπρεπε να έχουν για να ξεκινήσουν, έτσι. Επομένως, έπρεπε να παραχθούν αντίστοιχες μελέτες σε πληρότητα, όπως απαιτεί το πρόγραμμα, για να εκτελεστεί καθένα από αυτά. Ήταν αδύνατο να γίνει. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αντικειμενικές αδυναμίες. Σχεδιάζαμε τότε όλοι μαζί να εκμεταλλευτούμε τους χώρους του στρατοπέδου, για το οποίο υπήρχαν όλες οι εγκρίσεις και από το ΙΠΕΧΟΔΕ, το παλιό, το σημερινό ΙΠΕΚΑ, και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και τώρα ερχόμαστε και ζητάμε επί 3 μήνες συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να του πούμε ότι εδώ κάποιο λάκκο έχει φάβα. Δεν μπορεί να είναι εγκεκριμένο το θέμα, η πολεοδομική μελέτη που αφορά στο στρατόπεδο και την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, και να μην έρχεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να εκτελέσει την απόφαση και των ίδιων των υπηρεσιών του και του ΙΠΕΚΑ, που λέει ότι είναι εγκεκριμένο, κατά συνέπεια πρέπει να παραχωρηθεί στο Δήμο. Και μας απαντάει μετά από δίμηνο περίπου ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι θα σας δεχτώ 14 με 20 Ιουνίου. 14 με 20 Ιουνίου του έτυχε έκτακτο ταξίδι στο εξωτερικό και μετά αντικαταστάθηκε στο πλαίσιο του ανασχηματισμού. Φτού και από την αρχή, καινούργια επιστολή έκανα προχτές στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον νέο, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, και περιμένουμε τώρα ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος να κλείσει τη συνάντηση. Την οποία δεν έχω ζητήσει μόνο εγώ, την έχω ζητήσει και για λογαριασμό του Περιφερειάρχη, του Γιάννη του Μαχαιρίδη, και για λογαριασμό του πρίτανη του κυρίου Τσάρτα, κυρίου Πάρη Τσάρτα. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής καμία απάντηση, βέβαια είναι νωρίς ακόμη πιστεύω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει συνάντηση. Θέλω να σας πω ότι κάποια έργα εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες, πέρα από την ορίμανση που πρέπει να κάνει η τεχνική υπηρεσία και πρέπει να συντονιστούμε όλοι κατάλληλα γι' αυτό. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες οι αντικειμενικές, υπάρχουν λόγια ανωτέρας βίας. Ωστόσο όμως, ευελπιστώ ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και γιατί δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ? Γιατί υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης των έργων. Αυτό το έχουμε πει, δεν ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό και πόσο πιο απλά πρέπει να το πούμε για να γίνει κατανοητό. Δηλαδή, έχεις ένα πρόβλημα να απορραφήσεις τα χρήματα γιατί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν σου κάνει τη μεταβίβαση που πρέπει να σου κάνει στο πλαίσιο του νόμου που ορίζει ότι το μισό στρατόπεδο μπορεί να έλθει με αυτές τις προϋποθέσεις στο Δήμο. Τότε μπορείς πολύ άνετα να πεις ότι προτείνω αντί γι' αυτό να γίνει προμήθεια ενός λεωφορείου ή να γίνει κάτι πιο απλό που δεν απαιτεί μεγάλη, ας πούμε, προσπάθεια για να οριμάσει κάτι. Δηλαδή μπορείς να προβεί σε μια αγορά. Πώς? Δεν υπάρχει, κοιτάξτε, αυτή η σπέκουλα τώρα δεν είναι αδυνατό να υιοθετήσεις τέτοια πράγματα. Έτσι. Δεν παραχωρήθηκε, δεν έγινε. Μου δίνεις την ευκαιρία τώρα και χαίρομαι που το κάνεις αυτό, γιατί θα μου δοθεί ευκαιρία να πω, έτσι. Δεν έγινε καμία απένταξη. Όλες οι μελέτες, οι συμπληρωματικές που έπρεπε να γίνουν, οριμάσανε μέσα σε αυτή την περίοδο. Για να εκτελεστεί όμως το έργο μέσα σε αυτή την προγραμματική περίοδο, έχει ένα ρίσκο. Και λένε οι υπεύθυνοι του προγράμματος, αν ξεκινήσει το έργο και δεν έχουμε ικανό χρονικό διάστημα, τότε υπάρχει περίπτωση να μείνει μισοτελειωμένο και να απενταχθεί ολοκληρωτικά. Γι' αυτό καλύτερα είναι να διαχωρίσουμε και να πούμε σε αυτή την προγραμματική περίοδο θα χρηματοδοτηθούν όλες οι μελέτες που χρειάστηκαν και ήταν αναγκαίες προκειμένου να οριμάσει το έργο, και στη νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινάει από το 2014 μπορεί να αρχίσει η εκτέλεσή του. Αλλά θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Ποιον ερχόμαστε να πυροβολήσουμε για αυτό το έργο, δηλαδή, τη ΔΕΙΑ? Έχω ξαναπεί σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και της ΔΕΙΑ, πρώτον. Καλά, δεν πρέπει να ρωτάτε. Εντάξει. Αφού ρωτάτε. Αν θέλετε, μην διακόπτετε. Αφού ρωτάτε, όχι. Παρακαλώ, καλά κάνεις και ρωτάτε. Καλά κάνεις και ρωτάτε. Μια με ευχαριστείτε γιατί σας δίνω τον λόγο να απαντήσω. Παρακαλώ, κύριε Απέργη. Εντάξει, μωρέ, δεν σε επιπλήττω εσένα. Εντάξει.
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία και για να εκτιμήσουμε και τη δουλειά που κάνει κάθε υπηρεσία, εγώ σας λέω, κοιτάξτε τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σε σχέση με την εκμετάλλευση και απορρόφηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Με βάση τον πληθυσμό, τουλάχιστον ο Δήμος της Ερμούπολης, γιατί τότε υπήρχε ο Δήμος της Ερμούπολης, δεν υπήρχε ενωμένος Δήμος, ήταν ο τρίτος Δήμος σε αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από τους 1.034 σε όλη την Ελλάδα. Από τους 1.034 ήταν ο τρίτος Δήμος. Αυτό το παρήγαγαν κάποιες υπηρεσίες. Δεν έγινε με κουμπιά. Δεν πάτησε κανένα κουμπί. Δεν πάτησε ο Δήμαρχος κανένα κουμπί. Δουλέψανε σκληρά κάποιοι άνθρωποι για να γίνει. Και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ. Και σας έχω πει και κάτι άλλο σε αυτό το τραπέζι. Ερχόμαστε σήμερα να πυροβολήσουμε ποιον, την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ και το διευθυντή της ΔΕΙΑΣ. 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ θα πλήρωνε η ΔΕΙΑΣ ή ο Δήμος στην ανάθεση μελετών, αν δεν έκανε η ίδια η ΔΕΙΑΣ τις μελέτες. Και αυτό το πετάμε στα σκουπίδια. Και ερχόμαστε να πετροβολήσουμε ποιους, αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή γλιτώσαμε από τα ταμεία μας 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ επειδή τις μελέτες τις έκανε μόνη της η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ και σε πολλές περιπτώσεις και του Δήμου. Ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούμε, ρε παιδιά, με αυτή την τακτική? Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ας πούμε. Πώς? Παρακαλώ. Ναι, σου λέω, μα ήταν ο Δήμος σου λέω ότι ολιγόρησε, δηλαδή, ολιγόρησε ο Βακόντιος ή η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ που δεν ορίμασε ένα πακέτο μελετών που δεν είναι απλό να οριμάσουν, γιατί θέλει στάδια εγκρίσεων. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο Ανδρέας, που εκ μέρους της διαχειριστικής αρχής ξέρει και περισσότερα πράγματα από μένα, έτσι. Υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν χίλια δυο εμπόδια. Και λέμε, γιατί δεν ορίμασε, γιατί δεν πάτησε, ρε παιδί μου, ένα κουμπί να πει, ας πούμε, οι μελέτες τέλειωσαν. Ούτε ενστάσεις θα γίνουν, οι εγκρίσεις θα δοθούν την άλλη εβδομάδα και τέλειωσε το πράγμα, ας πούμε, τέλειωσε το πανηγύρι. Για να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το έργο. Όχι, υπάρχουν χίλια δυο εμπόδια. Τα οποία, αν είσαι ανυποψίαστος τρίτος απ' έξω, θα πρέπει να κάτσεις κάτω, να κάτσεις κάτω να τα παρακολουθήσεις αυτά. Δεν μπορείς, αν δεν τα παρακολουθήσεις από μέσα, να δεις τι προβλήματα υπάρχουν για να οριμάσει ένα έργο. Ξέρεις μόνο να παίρνεις πέτρες και να βαράς. Μόνο αυτό ξέρεις. Δεν λέω για σένα, Κώστα, συγγνώμη τώρα, έτσι. Εσύ τώρα.